Λοιπόν, πού είστε? Σήμερα back-to-back streams από Hardcore Greek Mafia, γιατί είμαστε οικογένεια, έτσι να τα λέμε αυτά. Δεν τρεβόμαστε. Μεγάλη οικογένεια, ερχόμαστε από το Greek Mafia, κάνουμε και RP. Το Hardcore, τον Hardcore, την αρπάρα δηλαδή, τον καλύτερο σερβι, πραγματικά δεν το λέω για να το πω. Τώρα μιλάω εγώ, αλλά ακόμα δεν έχετε έρθει εσείς. Για ελάτε, για κάτσε εδώ να δω τώρα εδώ τι γίνεται, τα καλάκια. Hardcore Mega Update. Είμαστε live. Ελάτε, εδώ κάνω εγώ τα ψηψισόν για τα δικά μου. Ελάτε για ερωτήσεις, συζήτηση. Συζήτηση, αλλά και παρουσίαση των νέων update. Για πάμε λίγο. Λοιπόν, για πάμε. Παμ. Σκορπιός είναι για σένα. Παμ. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να μαζευόμαστε. Κάτσε να βάλω ένα ωραίο πέντι. Πέντι είναι αυτό τώρα. Τι πεπέγκο πέντι είναι αυτό που έχω. Καλώς ήρθατε. Για όσους κάνετε, έρχεστε πρώτη φορά ή για όσους δεν ξέρετε πού βρίσκομαι και τι είναι αυτός εδώ ο σερβερ που είμαι, μιλάμε για hardcore roleplay. Μιλάμε για τον πιο όμορφο σερβερ, χωρίς υπερβολή ρε παιδιά. Εδώ, πέντ, διαφορετικό, θείος alter. Διαφορετικό πέντ, λίγο γκουμούτσα είναι το hardcore, για κάτσε να το φέρω λίγο εδώ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για όσους δεν ξέρουν, για έναν πολύ διαφορετικό σερβερ από αυτό που ίσως έχετε συνηθίσει. Ένα σερβερ, ίσως ο πιο όμορφος σερβερ που έχω δει εγώ. Πραγματικά το λέω εγώ, θα μου πεις εσύ Alter τον έφτιαξε. Δεν τον έφτιαξα μόνο εγώ, γεροκόνιχτα από πίσω. Από μπροστά, πίσω, όπως θέλετε, πείτε το, μεγάλη τέτοια. Αλλά ένα σερβερ, πραγματικά ο πιο όμορφος σερβερ στην Ελλάδα και με roleplay από τα παλιά. Για πάμε να μαζευτούμε. Να γίνει δουλίτσα. Ελάτε όσοι είστε εδώ. Ελάτε να κάνουμε παρουσίαση, να κάνουμε συζητησούλα, απορίες, συζητήσεις και ό,τι άλλο προκύψει. Full on, σας περιμένω. Πάμε να μαζευτούμε σιγά σιγά και να πούμε δύο πραγματάκια και να κάνουμε μια παρουσίαση. Πολλά updates που έχουμε έρθει. Λοιπόν, ψώμο, πού είσαι ψώμο μου? Για σου λεβέντη ψώμο, λατρεία. Τι λέει φίλε? Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Και σε διαβάζω βασικά, εντάξει, σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Ψιλοκατάλαβες, ψιλοκατάλαβες. Ξα, μου είσαι. Λοιπόν, όχι ρε, alter ego εδώ. Είμαστε hardcore για όσους απορείτε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Παρουσίαση. Παρουσίαση, updates, ερωτήσεις, απορίες, συζητήσεις, ό,τι γουσταρίζετε. Σας περιμένω εδώ, όσοι είστε διαθέσιμοι, ελάτε να τα πούμε, να μαζευτούμε. Ευχαριστούμε για τα τέτοια, άλλο καλύτερο παιδί. Λοιπόν, για σου ρε ψώμο, λέει. Ευχαριστούμε για τα 30 φυλάκια. Πάμε να μαζευτούμε, πάμε να το σπάσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχω πολύ πράγμα με αγκές και πολύ πράγμα το οποίο το ζητούσατε στο hardcore, πολλές αλλαγές. Οπότε ναι, πάμε να μαζευτούμε, να δώσουμε εικόνα. Όσοι είστε live, ελάτε. Θα κάνουμε και συζητησούλα, ερωτήσεις, απορίες, συζήτηση γενικότερα, ανοιχτής και εφόλης της ύλης που λένε. Πάμε ρε θείο, που είστε ρε αλάνια. Για πάμε, για πάμε. Για σπαμάρετε το να μαζευτούν εδώ τα τσακαλάκια, να κάνουμε συζήτηση. Για ελάτε. Για καμ του δόθε που λένε στο χωριό μου. Το μπαν δεν με είπε σάλτσα. Αλήθεια τώρα? Γιατί, απορείς? Θείο, πάμε θείο. Σου έχω στείλει ένα προσωπικό μήνυμα. Δεν είσαι ο μόνος. Η αλήθεια είναι ότι μου έχω στείλει πολύ προσωπικό μήνυμα. Παιδιά, το βράδυ θα βρω λίγο χρόνο. Τρέχουμε κι εμείς. Είμαι πάνω στο μπάλας και είχα βγει γιατί είχα φροντιστήρια. Γεια σου ρε Παυλάρα, γεια σου μάγκα. Λοιπόν, είμαστε για Greek. Για Greek, είδα από συνήθεια, είναι με τις συνήθειες. Είμαστε για hardcore roleplay. Κάνω εγώ εδώ τα απαραίτητα ψιψιψόνια. Πάμε να μαζευτούμε, συζητησούλα, η δύναμη της συνήθειας. Είμαστε για hardcore roleplay, κάνω εγώ τα απαραίτητα ψιψιψόνια. Πάμε να μαζευτούμε, συζητησούλα, έτσι που έχουν γίνει πάνω στα suggestion και πάνω στα polls που έχουμε ψηφίσει και αλλαγούλες. Πάμε να μαζευτούμε. Είναι η πρώτη φορά που ανοίγω live στο hardcore, είναι η αλήθεια, οπότε θέλω να σας κάνω και μια έτσι μίνι επεξήγηση, μίνι τέτοια. Έχω πολύ hype γιατί έχω πολλά πράγματα που θέλω να σας δείξω. Οπότε
Είμαστε λοιπόν hardcore. Κάτσε να βάλω και την άλλη την εικόνα για να. Οπ, θα το βάλω από εδώ κάτω. Έτσι. Μένα μου αρέσει. Εδώ, hardcore. Λοιπόν, είμαστε πιπίλα. Τέλεια. Πάμε λοιπόν tap-tap ιστορίες και πάμε να δώσουμε πόνο για το τι έχουμε σήμερα εδώ για hardcore. Σας είπα από την αρχή, έχουμε πολύ πράγμα για hardcore και πάμε από την αρχή να τα πιάσουμε με τη σειρά, γιατί ξαναλέω, είναι πολλά πράγματα τα οποία τα έχετε ζητήσει. Ξεκινάω από αυτά που μου είπε ο Euroconvict, λέει αυτά να τα πεις, μην τα ξεχάσεις, να τα πεις πρώτα-πρώτα. Πάμε κατευθείαν να παίξουμε μπάλα. Φορολογία για τα μαγαζιά. Από τα 30.000 που ήταν και είχαμε πολλές μου σου του άλτερ, γιατί τόσο φορολογία, δηλαδή δεν μας λυπάσαι και αου αου, που είχατε δίκιο, έτσι δεν το λέω κάπως ή κάτι, είχατε δίκιο, γι' αυτό επειδή ακούσαμε το suggestion σας, έχουμε παίξει τι ακριβώς, φορολογία, μείωση φορολογίας, δεν είμαστε εμείς εδώ μυστήρι, από τα 30.000 στα 10.000 η φορολογία, από τα 30 στα 10, στο 1 τρίτο δηλαδή, εντάξει, από τα 30.000 στα 10 ή φορολογία, οπότε παίζουμε μπάλα. Έχω βάλει να φαίνεται και το ποντικάκι μου, γιατί μετά θα θέλω να σας δείξω πραγματάκια. Λοιπόν, τώρα, car bid. Θα προσθεθεί από εδώ και πέρα, θα προσθέτεται αμάξια με δημοπρασία. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ στην πλατεία, υπάρχει αμάξι σε δημοπρασία. Μπορείτε να το κάνετε test drive, μπορείτε να μπιντάρετε κανονικά. Βλέπετε για πόση ώρα τρέχει η δημοπρασία, εντάξει, και μπορείτε να πάρετε αμάξι, το αμάξι αυτό. Αυτό το αμάξι είναι unique. Αυτά τα αμάξια δηλαδή δεν θα υπάρχουν σε car dealer, δεν υπάρχουν με κανέναν τρόπο, δεν θα δίνονται σε donate. Θα είναι αμάξια τα οποία είναι unique, πραγματικά unique. Τα οποία όμως μπορείτε να μπιντάρετε ή να τα πάρετε. Και μπορείτε να βλέπετε και το history, έτσι να μπιντάρετε. Βλέπετε εδώ πόσο πρέπει να είναι το ποσό. Μπορείτε να πάτε να το κάνετε test drive, να δείτε τι αμάξια είναι. Τα οποία αμάξια τα βλέπετε κιόλας είναι top of the top. Κάτσε να βάλω και ήχο, ρε φίλε. Άρα έχουμε δημοπρασίες οχημάτων, unique οχημάτων, το τονίζω. Είμαστε στα hardcore για όσους στο chat λίγο τσιμπερδεύονται. Okay. Άρα νέα οχήματα, unique οχήματα, δημοπρασία οχημάτων στην κεντρική πλατεία, εκεί που έχουμε και τα τραπέζια μας, που κάνουμε και τα παζάρια μας, να το πω έτσι. Εκεί λοιπόν θα δείτε και αυτά τα αμάξια. Μπορείτε να το κάνετε, ξαναλέω, test drive. Μπορείτε να το κάνετε bid, να κάνετε bid, έρχεστε εδώ, βάζετε το ποσό που θέλετε, πατάτε submit και έχετε κάνει bid. Στο τέλος σας γράφει και σε πόση ώρα θα διαρκέσει αυτή η δημοπρασία. Άρα μπορείτε να παίξετε με διάφορες στρατηγικές, να το πάτε μέχρι τέλους και ούτε ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα παίζουμε μπάλα, πάμε παρακάτω. Πάρα πολύ λέγατε στο hardcore για τις χέντες. Alter, βάλτε χέντα, γιατί δεν έχει χέντα και πώς θα γίνει χωρίς χέντα, και χέντα βάλε χέντα, χέντα βάλε χέντα. Τι παίξαμε μπάλα λοιπόν για πάρτι σας στον hardcore. Πλέον έχουμε μοναδικό σύστημα με τις χέντες, το οποίο δουλεύει από νορμάλ απόσταση, από κοντινή απόσταση δουλεύει η χέντα κανονικά όπως τη θέλατε και όπως το ζητούσατε, και από μακρινές αποστάσεις έχουμε normal damage. Άρα ποιο είναι το κόλπο? Μοναδικό σύστημα λοιπόν, κοντινές αποστάσεις χέντα κανονική και από πιο μακρινές αποστάσεις το damage κανονικά. Άρα ό,τι ψηφίσαμε στο poll, ό,τι ζητούσατε τόσο καιρό, το έχουμε φέρει εδώ. Μεγάλη αλλαγή. Νομίζω το gameplay αλλάζει πάρα πολύ, αλλά παραμένει και ισορροπημένο όπως ήταν προηγουμένως, για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Άρα και head system. Τώρα, τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μπάλα, τι άλλο έχουμε? Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ένα ωραίο update λοιπόν, το οποίο ήδη το έχω ψιλοσποιλάρει σε κάποια παιδιά. Θέλω να σας το εξηγήσω εδώ. Είμαστε λοιπόν εδώ στην κεντρική πλατεία, στο νοσοκομείο που είναι εδώ κοντά. Ένα σερβερ λοιπόν που σημεία που υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολλά μάτια τα οποία μπορούν να δούνε και να μας παρακολουθήσουν και να μας έχουν στο νου τους. Τι λοιπόν update έχουμε κάνει εκεί? Όταν λοιπόν κάποιος θα ανοίξει peer, γιατί υπάρχει ένα σενάριο το οποίο τρέχει εκτός της πλατείας, έχει ξεκινήσει από την Groove Street, γιατί είμαστε criminal. Επειδή είμαστε λοιπόν σε τόσο κεντρικά σημεία και υπάρχουν κάμερες, μάτια πολλά, μάρτυρες πολλοί, ουσιαστικά τι συμβαίνει? Γινόμαστε track από την αστυνομία.
Παίρνουν τα στοιχεία μας, μας βλέπουν λοιπόν, μας καταγράφουν οι κάμερες και για λίγο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί έχουν τα στοιχεία μας. Οπότε πρέπει γρήγορα να κρυφτούμε και να εξαφανιστούμε. Μεγάλη προσοχή ότι σε αυτή την περιοχή, ξαναλέω, σε αυτές τις περιοχές δεν ισχύει αυτό το πράγμα για σε όλο το χάρτη. Ισχύει σε αυτά εδώ τα πολύ κεντρικά σημεία όπως είναι η πλατεία, το car dealer και το ECAV. Άρα, αν είμαι criminal σε αυτές τις περιοχές, προσέχω πολύ παραπάνω γιατί εύκολα η αστυνομία μπορεί να με κάνει track και να με δει και να πιαστώ πολύ πολύ εύκολα. Τώρα, αυτό όσον αφορά το κομμάτι criminal, αστυνομία και ούτω καθεξής. Τι θέλω να δείξω για το κινητό. Έχουμε ένα κινητό το οποίο πραγματικά είναι από τα πιο όμορφα κινητά που υπάρχει. Πάνω όμως σε αυτό το κινητό κάνουμε και άλλες αλλαγές για να το φτάσουμε σε ένα level άλλο. Πραγματικά άλλο level. Ποιο είναι αυτό? Όλα πλέον στο κινητό έχουν ενσωματωθεί όλες οι εφαρμογές πάνω στο κινητό. Δεν ανοίγει κάποιο UI εκτός του κινητού κλπ. Βλέπετε λοιπόν, πατάς Job Center, παπ, και ανοίγει στο κινητό. Ουσιαστικά γίνεται ένα rebuild στο κινητό μας για να γίνει όσο πιο όμορφο γίνεται. Είμαστε στο hardcore για όσους ρωτάτε. Hardcore, ένας πραγματικά server unique με RP από τα παλιά. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν στο κινητό όπως εφαρμογές το ATM. Παραδεδομένως άνοιγε ένα ολόκληρο UI εδώ στη μέση της οθόνης, μια γκουμότσα πλέον. Όλα είναι ενσωματωμένα πάνω στο κινητό. Πραγματικά έχει ομορφύνει πάρα πολύ το κινητό μας. Είπαμε λοιπόν στο Job Center, βλέπετε εδώ όλα τα δημόσια job, μπορείς να πατήσεις, βλέπεις μια περιγραφή, μπορείς να πάρεις το job, να βάλεις τοποθεσία, να κάνεις back, να πας στο κεντρικό μενού, πας στα ATM και αυτό οργανωμένο, πας στα My Homes και αυτά όλα, όλα πλέον ανοίγουν εντός του κινητού. Δεν ανοίγουν άλλα UI, εξωτερικά, extra UI, τα οποία, ξέρεις, ανοίγεις, ενώ έχεις ένα κινητό, ανοίγει ένα tablet. Όχι, το κινητό μας λοιπόν γίνεται ένα rebuild. Γίνεται πολύ πιο όμορφο, γίνεται πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο λειτουργικό. Βλέπετε λοιπόν αλλαγές, update. Ξεκινήσαμε από φορολογία πάνω στο suggestion σας. Σας έδειξα μετά Carbid, civilian update. Μετά δείξαμε head system, το οποίο από μακριά έχει normal damage, όσο πιο κοντινή είναι η απόσταση υπάρχει χέντα. Μετά πήγαμε στο κινητάκι και έρχεται. Έχει και υπάρχει και ένα poll το οποίο έχει κάνει και ο Euroconvict, το οποίο λέει λοιπόν, και μια ανακοίνωση ουσιαστικά, η οποία λοιπόν έχει ως εξής. Εγκεφαλικό παθαίνω, έχω και γεράματα, ότι το criminal leaderboard στις αύριο, σήμερα, βασικά αύριο, τι λέω, σήμερα στις 6, 5 πρώτες ομάδες μέχρι τις 29 Απριλίου, αν στο criminal leaderboard πατάμε μη, έτσι, πραγματικά δείτε τι ωραίο inventor, θα σας τα δείξω μετά. Criminal leaderboard λοιπόν, pop criminal leaderboard, το οποίο μηδενίστηκε και ξαναξεκινάει την αρχή. Από σήμερα λοιπόν το criminal leaderboard τρέχει. Και τι κερδίζουμε στο criminal leaderboard? Οι 5 πρώτες ομάδες, 1, 2, 3, 4, 5 πρώτες ομάδες στις 29 Απριλίου, από σήμερα μέχρι τις 29 Απριλίου, οι 5 πρώτες ομάδες θα κερδίσουν gun house ή μοναδικό σπίτι στο έδαφος. Δηλαδή ένα hood, το οποίο θα είναι MLO, θα ανοίγει πόρτα κανονικά και θα μπορείς να παίξεις τα RP σου, δεν θα είναι σπίτι από το μισητικό. Οι 5 πρώτες ομάδες στο Criminal Leaderboard από σήμερα μέχρι και τις 29 Απριλίου, οι 5 πρώτες ομάδες στο Criminal Leaderboard μπορούν να διεκδικήσουν μοναδικό σπίτι στο έδαφος. Τώρα, θα μου πει άλλος, τι Criminal Leaderboard, τι RP Criminal Leaderboard? Πρώτον, έχει να κάνει, βλέπεις, όλοι πόντοι είναι farm cocaine, farm weed, meth. Ό,τι έχει να κάνει είναι με farm. Και έχει και με τις ληστείες, πολύ σημαντικό, καρκό δεν υπάρχει ακόμα στο σερβερ, και τον drop. Άρα λοιπόν η ομάδα που θα τρέξει όλα αυτά θα διεκδικήσει στο τέλος του μήνα μοναδικό σπίτι στο έδαφος. Οι 5 πρώτες ομάδες, έτσι, όχι μία ομάδα, οι 5 πρώτες ομάδες. Πού μπορούμε να δούμε το criminal leaderboard? Πατάμε το μη, το κουμπάκι μη, και ανοίγει αυτό το πολύ ωραίο UI. Πάμε λοιπόν εδώ κάτω, full criminal leaderboard, και βλέπουμε την κατάταξη και τις ομάδες. Οι 5 πρώτες ομάδες κερδίζουν πραγματάκια. Τώρα, καλά όλα αυτά. Τι άλλο έχουμε και τι άλλο έρχεται, ρε Σιάλτερ, θα με ρωτήσει κάποιος. Σας είπα νομίζω πάρα πολλά πράγματα, αλλά έρχονται κι άλλα. Δεν σταματάμε με τίποτα. Τι είναι, τι άλλο έρχεται? Τα vehicle rental, έτσι, σε έναν roleplay server
Weekly Rental. Θα μου πει κάποιος γιατί Weekly Rental. Weekly Rental για τους new players. Όσοι είναι παίκτες και κάνουν τις πρώτες ώρες τους στο server, έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν ένα Weekly Rental. Από εκεί και πέρα όμως, το κόστος του Weekly Rental έχει ανεβεί πάρα πολύ. Γιατί είμαστε σε ένα server, θέλουμε roleplay, οπότε θα πρέπει να παναγοράσω ένα μάξι, να συνεργαστώ με τον TaxiG. Για αρχή και μόνο λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα, είναι δωρεάν για τους νέους παίχτες, το Weekly Rental, αλλά από εκεί και πέρα έχει αυξηθεί η τιμή. Έχουμε λοιπόν φιξάκι για τα emotes. Έρχεται στην αστυνομία DNA, έρχεται GSR, έλεγχος πυρίτιδας, και για τους criminals αφορά, έρχεται αντικείμενο transmitter, το οποίο όταν θα το αφαιρούν από την αστυνομία θα αφαιρείται και η δυνατότητα του body cam και όλου αυτού του πράγματος. Άρα έχουμε λοιπόν μια σειρά από updates που δεν είναι κάτι τεράστιο, εντάξει που είναι τεράστιο το κινητό, αλλά δεν στέκομαι εγώ αυτό γιατί δεν θέλω να σας παρουσιάζω. Όταν θα έρθει κάτι, μπαμ, θα πάθετε σοκ. Έρχονται στα ρούχα κάποια πράγματα, δεν θέλω να πω παραπάνω, θα κάνετε, θα πάθετε σοκ. Βλέπετε πράγματα που αλλάζουν την εμπειρία. Ξαναλέω, όσοι δεν ξέρετε, βρισκόμαστε στον Hardcore, έναν σερβερ, για μένα τον πιο όμορφο σερβερ. Δείτε εδώ UI, δείτε ομορφιά, αντικείμενα είναι τα ρούχα, cloth bead, πολύ όμορφο σερβερ, ένας πραγματικά πολύ όμορφο σερβερ, αλλά με ένα roleplay από τα παλιά, roleplay όπως το μάθαμε το 2017, το 2020, τότε όπως το αγαπήσαμε τότε, πραγματικά ένα σερβερ από τα παλιά. Πολλές αλλαγές λοιπόν, είπαμε για το head system, είπαμε για όλα μας τα update. Τώρα, πάμε να παίξουμε μπαλίτσα ερωτησούλες. Αδερφέ, λέει online παίζεις, δεν παίζω online αδερφέ, είμαστε Greek Mafia Hardcore. Καλά, Greek Mafia Hardcore. Hardcore, χέστο, εγκεφαλικό. Maximus, RP, RP φίλε. Πολύ RP ο Greek, ο Hardcore. Ωραίτε, καλά, Greek Mafia, ξανά το κεφάλι μου εμένα. Γεράματα. Λοιπόν, λέει αδικία, λέει και τις ομάδες που ήμασταν top 1 εδώ και ένα μήνα και δεν πήραμε τίποτα. Μα από εδώ και πέρα ανακοινώσαμε, άρα από εδώ και πέρα μπορείς να το τρέξεις και να διεκδικήσεις να πάρεις τα πάντα. Άλλωστε θέλω να μου πεις λίγο call. Έγινε Γιώργο, το κοιτάω. Το κοιτάω αμέσως. Το κοιτάω αμέσως. Εδώ λοιπόν μπορούμε ξαναλέω να δούμε εδώ τα τραπέζια μας. Μπορούμε να βάλουμε τραπέζια να πουλήσουμε πραγματάκια, να πουλήσουμε πράγματα που θέλουμε. Επίσης υπάρχει cloth bit για να πάρετε τις μάσκες, τσάντες, γάντια, unique γάντια, και να πω ότι δεν είναι όλα αυτά, δίνουν και κάποιο effect. Να σου πω, κάνε ένα healy fire. Να σου πω, άμα δεν το έλεγες θα είχα πεθάνει. Thank you Talamasca. Manga Levendi. Πραγματικά το κινητό έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ξαναλέω, βλέπετε εδώ My Homes και τις άλλες εφαρμογές. Πρέπει να δείτε λίγο τα jobs που έχει η τράπεζα πλέον. Δεν φαρμάρει κανείς. Το σουνίδι να το δούμε ρε φίλε, αλλά τι να γίνει ακριβώς. Εδώ είμαι να σ' ακούσω. Τι θεωρείς, τι λες ότι δεν, γιατί δεν το τρέχουν. Εγώ νομίζω ότι απλά έχουν κεντρωθεί κάποιες άλλα πράγματα. Όχι ότι είναι κάτι άλλο, ότι δεν είναι worth ας πούμε. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Λοιπόν, ξαναλέω, ένα σερβερ παιδιά που βλέπετε τα reports είναι απειροελάχιστα, για όσους τον βλέπετε πρώτη φορά το hardcore. Ένα σερβερ hardcore πραγματικά, το roleplay του έχει πάρα πολύ όμορφα σκηνικά αυτή τη στιγμή. Τρέχουν πολύ όμορφα πράγματα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και αυτό δείχνει και την εικόνα ενός σερβερ. Ένα σερβερ που δεν υπάρχει staff θα αφανιστεί κλπ. Δεν υπάρχει, ό,τι σκηνικό είναι θα λυθεί στο support ή με τικετάκι στα ελάχιστα σκηνικά που υπάρχουν στο σερβερ. Ένα σερβερ με allow list, έτσι. Και με ένα σερβερ με πολύ πολύ ωραία πράγματα. Εδώ βλέπουμε drone, κάποιος παίζει με τον drone του. Και εδώ είμαστε. Αδερφέ, λέει, μπορείς να μου πεις γιατί στο όνομά σου να παίζεις. Λοιπόν, ο hardcore είναι ένα σερβερ που είμαστε εμείς που έχουμε και στο Greek Mafia. Οπότε, ναι μεν το κανάλι λέγεται Greek Mafia, το οποίο θα αλλάχτεί το όνομα για να μπορέσει να πιάσει όλη την οικογένεια της οικογένειας των σερβερ που προερχόμαστε από τον Greek Mafia, αλλά είναι ένα σερβερ ο οποίος είμαστε εμείς. Είναι της οικογένειας του Greek Mafia, δεν είναι Greek Mafia σερβερ φυσικά, δεν είναι ο Greek Mafia, είναι ένας διαφορετικός σερβερ, αλλά γι' αυτό το βλέπεις αυτό. Επειδή μιλάω με γνωστούς, δεν έχει πλέον η τράπεζα γιατί. Νομίζω μου είπαν βγάζουμε πιο πολλά. Οκ, okay, το κοιτάω το σουνίδι, το κοιτάω. Καλησπέρα, Ολμέα, κύριε Αλτα Λέγκο. Τι κάνετε, καλά, φίλε μου, εσύ. Ποιος, έλα, ποιος, Γιάννη, ποιος.
Αυτό. Θέλω να κοιτάτε λίγο τα polls. Να πω σε αυτό το σημείο θέλω να κοιτάξετε τα polls γιατί τρέχουν πολύ ωραία πραγματάκια. Πραγματικά πολύ ωραία πραγματάκια. Και δεν θέλω να τα χάσετε. Βρισκόμαστε στο hardcore για όσους έχουν απορία. Οπότε ορμάτε. Κάντε μια δοκιμή. Όσοι θέλετε κάτι πιο hardcore. Όχι κάτι πιο. Κάτι hardcore. Εντελώς hardcore. Είναι εδώ η φάση για σας. Δικό σου είναι. Δικός μου είναι ο hardcore, ναι. Δικός μου είναι φίλε Γιάννη. Ένα σερβερ ξαναλέω με hardcore roleplay. Ένα σερβερ όμως που θα το πω εγώ hardcore roleplay αλλά μπαλανσαρισμένο. Ένα σερβερ πανέμορφο με roleplay από τα παλιά. Πραγματικά αυτό νομίζω περιγράφει ακριβώς αυτό που είναι αυτός ο σερβερ. Τι update του convict server εννοείς. Του convict εννοώ. Σωστά. Τι update έχουμε φίλε. Να πω έτσι πολύ γρήγορα επιγραμματικά. Θα τα ξαναπώ άλλη μια φορά. Έχουμε φορολογία μείωση των φόρων από 30.000 στα 10.000. Μείωση λοιπόν κάτι που το ζητήσετε πάρα πολύ. Έχουμε δημοπρασίες οχημάτων. Ένα πάρα πολύ ωραίο update-άκι. Οχήματα unique. Δεν είναι οχήματα που υπάρχουν. Εδώ βλέπετε στην κεντρική πλατεία λοιπόν. Βλέπετε ένα όχημα το οποίο μπορείτε να πατήσετε ε, να το κάνετε και bid και test drive για να το δείτε αν αξίζει αυτό το όχημα. Άρα έχουμε δημοπρασία οχημάτων. Επίσης ένα νέο heading system, ένα system, νέο head system όπως θέλετε πείτε το τώρα και περιγράψτε το, το οποίο λοιπόν έχει γίνει πάνω στο δικό σας poll, πάνω στις δικά σας suggestion και πάνω στα δικά σας poll. Πώς δουλεύει θα μου πει κάποιος αυτό. Ουσιαστικά δουλεύει λοιπόν ότι σε κοντινές αποστάσεις, κοντινές και μέτριες αποστάσεις δουλεύει κανονικά το headshot. Σε αποστάσεις μακρινές το damage δουλεύει όπως δούλευε και προηγουμένως. Κάτι λοιπόν το οποίο ζητούσατε από πριν. Οπότε έχουμε αυτή την αλλαγή. Επιπλέον, rebuild στο κινητό μας. Τέλος τα UI που ανοίγανε στο κινητό, extra UI. Βλέπετε λοιπόν, πατάς να δεις το job center και σου ανοίγει το job center μέσα στο κινητό. Στο κινητό, συγγνώμη. Πατάς, βλέπεις περιγραφή για το κάθε job, μπορείς να πάρεις το job, να βάλεις GPS, να κάνεις πίσω. Ένα rebuild λοιπόν τρομερό στο κινητό, το μορφαίνει πάρα πολύ, δεν ανοίγουν τρίτα UI, ιστορίες από εδώ, πάρα πολύ διαφορετικό. Τώρα, τι άλλο έχουμε. Είπαμε λοιπόν για ένα πολύ ωραίο fix, power update στην κεντρική πλατεία και στα κεντρικά σημεία της πόλης. Είναι σημεία λοιπόν που βάσει roleplay υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες, πάρα πολλοί άνθρωποι, οπότε όταν κάποιος ανοίγει πυρ, γίνεται πολύ εύκολα track από την αστυνομία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα πρέπει να προσέχει γιατί σε αυτά τα σημεία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλές κάμερες και οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια μπορεί πολύ εύκολα να τον δει η αστυνομία. Από εκεί και πέρα έχουμε μια αλλαγή στο vehicle rental, μικρή σημασία. Είπαμε για τους νέους παίκτες είναι δρένα, αλλά από εκεί και πέρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεωρείται νέος παίκτης για τις πρώτες 2 ώρες. Από εκεί και πέρα μετά έχει ανεβεί η τιμή ώστε να επιδιώξουμε RP με τα ταξί, αλλά και να επιδιώξουμε RP με τους υπόλοιπους παίκτες και να αγοράσουμε αμάξια. Αυτά είναι τα updates που έχουμε σήμερα. Ξαναλέω και κάνουμε και μια mini παρουσίαση του σερβερ για όσους δεν τον έχουν δει. Π.χ. λέει, πάμε τώρα, φτιάξτε το αμάξι που κάνει max speed 300 πόσο να πηγαίνει ρε μη, και επίσης είναι άφτιαχτο. Έχασα τίποτα από update. Τα είπα τώρα, θα τα ανεβάσω και βίντεο. Το καλύτερο τζιν στην Ελλάδα να ξέρετε μάγκες. Πολύ σωστό, δεν ήθελα να το πω. Ένα σερβερ παιδιά πιο clean. Πιο clean gameplay. Δεν θα πω στην Ελλάδα, θα τολμήσω να πω global. Υπερβολή θα πει κάποιος, παπατζηλί και θα πει κάποιος άλλος, ελάτε από εδώ να το δείτε με τα μάτια σας. Όποιος θέλει clean game έρχεται εδώ. Π.χ. έχω μια βίλα, την έχω νοικιάσει, αυτός που έχει φύγει από το σερβερ, τι γίνεται. Π.χ. έχω μια βίλα, την έχω νοικιάσει και αυτός έχει φύγει. Όταν δεν θα έχει πλέον να πληρώσει το ενίκιο, θα ξενικιαστεί και θα την πάρεις πίσω. Οπότε ναι, δεν έχει θέμα. Είμαστε hardcore παιδιά, έναν σερβερ allow list για να μπει στο σερβερ. Hardcore roleplay, ένα σερβερ με μοναδική εμφάνιση και roleplay από τα παλιά. Βλέπετε όλα τα μενού πόσο όμορφα είναι, αλλά το roleplay είναι αυτό το old school, το παλιό καλό. Όντως μια φορά έχω δει fail στο σερβερ. Ευχαριστούμε Μιμ για τη στήριξη. Είναι η αλήθεια παιδιά, δεν λέμε κάτι που δεν ισχύει, ούτε θα σας πουλήσουμε από ακόμα. Πόσο χρόνο είναι, δεν θα το τι ερώτηση είναι αυτή. Κανένα σερβερ δεν είναι clean. Έλα από εδώ να δοκιμάσεις να δούμε. Έχεις το hardcore, ναι. Ναι, αλλά έχει
Ναι, αλλά έχει φύγει το Γιάννη και τα λεφτά μου τα έχει δώσει μπροστά. Στείλε μου τα λαμάσκα να το δούμε για αυτή την περίπτωση. Updates. Updates, τα είπαμε. Τα είπα, θα τα ξαναπώ μετά προς το τέλος. Θα τα ανεβάσω και σε ξεχωριστό βίντεο. Θα τα ανεβάσω και σε ξεχωριστό βίντεο όλο αυτό. Οπότε ναι, παίζουμε μπάλα. Λοιπόν, πόσα άτομα έχει μέσα. Μαζεύει, αδερφέ. Εντάξει, αναλόγως είναι ένα σέντερ που έχει πιο μεγάλο κόσμο. 160-170 άτομα, τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι στη λίστα, δεν ξέρω ακριβώς. Σε όλο το map έχει το άλλο. Φίλε, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, έχει 24-7 staff. Τα report βλέπεις ότι κλείνουν επί τόπου, δεν είναι ένα report στον πόσο χρόνο. Οπότε αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, το κάνεις report. Πόσο κάνει το developing alter ego? Τι είναι αυτή, δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοείς. Άντως, όχι αδελφιά, είμαστε hardcore. Οπότε ό,τι θέλετε για hardcore. Ξαναλέω. Δείτε εδώ κόσμο. Τώρα είσαι καταδίωξη σε λίγο. Θα έχει roleplay. Πραγματικά πολύ όμορφη φάνη. Το γάτες δεν είναι δύσκολο. Προφανώς δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο δεν είναι, αλλά είναι πολύ εύκολο αν κάποιος τρολάρει να φύγει. Οπότε, ναι, αυτό. Δύσκολο δεν είναι, εύκολα μπορείς να φύγεις. Φίλε, στείλε μου προσωπικό μήνυμα. Δεν έχω δει ούτε μια φορά να έχεις κάνει ticket ή να έρχεσαι σαν σε κάποιο support. Αν είχες κάποιο παράπονο, γιατί δεν το έχεις εκφράσει σε προσωπικό μήνυμα και το γράφεις εδώ. Είναι RP. Hardcore RP κιόλας. Αλλά είναι RP. Έχει όμως από τα πάντα. Α, από trial. Ναι, εντάξει. Να πω ξανά, και ξέχασα να πω για update που λέγαμε, ότι από σήμερα στο Criminal Leaderboard έγινε reset το Criminal Leaderboard. Πατάμε μη, ανοίγει αυτό το πολύ όμορφο μενού. Να πω ότι τα ρούχα τα ανοίγετε μόνο στα ρουχάδικα, για όσους τα μπείτε τώρα στο σερβέρ και είστε καινούργοι. Τα ρούχα μπορούμε να τα ανοίξουμε μόνο σε ρουχάδικο ή, αν έχουμε αποθηκεύσει κάποιο ρούχο, στο trunk του αμαξιού μας. Πάμε λοιπόν, το Criminal Leaderboard έγινε reset. Και οι 5 πρώτες ομάδες, βλέπετε εδώ έχουμε ήδη αλλαγές, οι 5 πρώτες ομάδες θα πάρουν στο τέλος της 29 Απριλίου, τι θα πάρουν? Unique MLO στο έδαφος. Οι 5 πρώτες ομάδες. Άρα τρέξτε το leaderboard, το οποίο είναι κυρίως, όχι κυρίως, είναι μόνο RP, ληστείες και farm κυρίως. Έχει και το crate του βέβαια. Ναι. Φίλε, ο server είναι ένα μήνα. Μπορείς να σε διαβεβαίωσαν οι users του server. Όχι, δεν στο παγώ. Άλλος το ανέφερε, user του παίχτη. Καλά, εγκεφαλικό. User του server δεν το ανέφερα εγώ. Έτσι, αυτό. Πρώτα user το ανέφερε και μετά το ανέφερα εγώ. Οπότε ναι, έλα να δοκιμάσεις για να σου φύγει η απορία. Σε διαβεβαιώνω γι' αυτό. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τα shop. Ένα server με πολύ ωραίο inventory. Μπορείς να κάνεις drop τα πράγματά σου κάτω. Έχει και το online reward του. Μένεις online και παίρνεις δωράκια. Μπορείς να δω να δεις το VIP του σου προσφέρει, το donate του shop. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Έχει πολύ ωραία εμφάνιση ένα server. Πραγματικά πολύ ωραία εμφάνιση. Και ξαναλέω, RP από τα παλιά. RP λέει τι σημαίνει ακριβώς, αδερφέ? Role play. Άρα τι υποδίωμαι? Παίζω έναν ρόλο. Έτσι, η αυτολεξή μετάφραση. Ρόλος, παίζω. Role play, άρα υποδίωμαι έναν ρόλο. Άρα κάνω τον ηθοποιό. Αυτό είναι ουσιαστικά, αν το σκεφτούμε έτσι πολύ μπακαλίστικα και να το πούμε λοιπόν, αυτό είναι το roleplay, αυτό σημαίνει επί της ουσίας roleplay, υποδίω με ένα ρόλο. Λοιπόν, καμία σχέση 4-4-4, άλλο σερβερ και ποτέ δεν ήταν hardcore αυτό που αναφέρεις, καμία σχέση αδελφέ. Πρόδρομος, ριπορτάκι, αυτό το παιδί που θα το έχει κάνει αυτό θα το έχει γίνει remove το whitelist. Μην προσπαθείτε να βγάλετε complex κάποιοι ρε παιδιά. Είναι κακό. Λοιπόν, μπράβο, υποδίεσε κάτι άλλο. Ωραία, υπάρχουν εδώ πολύ πικραμένοι. Αυτό που ρωτάς αδερφέ όσον αφορά τα staff δεν είναι κάτι που μπορώ να σου το απαντήσω έτσι. Φίλε Γιώργο, στρατής Καναδά, έλα από εδώ. Είναι αυτό που είναι το roleplay της εκείνης εποχής που ρωτάς. Το παλιό. Είναι αυτό. Δεν είναι σκριπτικά εκείνο, αλλά το RP είναι του τότε. Μη σου πω ότι είναι και λίγο πιο ποιοτικό. Όχι λίγο, είναι πιο ποιοτικό εδώ. Είπαμε, είναι RP Γιάννη. Hardcore RP κιόλας. Το ξέρω, PC Tuning. Το ξέρω, κατάλαβα ποιος είσαι.
Το ξέρω, αδερφούλη. Άρα πόσους σερβέρς έχεις, ρε αδερφέ, έχουμε, είναι οι δύο, η Μάφια και ένα Ζάχαρ, τρεις. Α, οκ, ευχαριστώ. Ξαναλέω, ένα σερβέρ με πολύ όμορφο κινητό, όλες οι εφαρμογές μέσα στο κινητό πλέον, δεν ανοίγουν τρίτα UI, γιατί ψάχνουμε για τα live μου. Στείλε μου μήνυμα, PC Tuning, όποτε θέλεις να τα πούμε. Σε προσωπικό. Συμφωνώ, πρόδρομε. Θα είναι κάτι από τα επόμενα που θέλουμε να ομορφύνουμε. Έχουμε βάλει απλά... αυτή τη στιγμή έχουμε δρομολογήσει να ομορφύνουμε πάρα πολύ το κινητό μας, να μην ανοίγουν extra UI, extra ξεχωριστά, να είναι όλα πάνω στο κινητό, μέσα στο κινητό, και από τα επόμενα είναι αυτό από τα πράγματα. Ας πούμε, δεν θέλουμε να ανοίγει κάτι τέτοιο, θέλουμε όλο αυτό να είναι εδώ, παπ, μέσα στο κινητό. Γεια σου PC, χάρηκα που τα είπαμε. Κάτι για να ξέρεις το κινητό, δεν μπορώ να το... Μπορείς... Α, ναι, το βλέπεις από το τέτοιο. Ναι, θα προσπαθήσω να παίξω μπάλα. Δώσ' μου. Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε όμως τώρα έτσι. Αν βλέπετε, γιατί ναι μεν το μίκρινα για να βλέπετε, αλλά δεν ξέρω αν θα βλέπετε και ψιλοκαλά με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και θα προσπαθήσω από εδώ λοιπόν να παίξω μπάλα. Τι έλεγα λοιπόν. Να το και το κινητό. Ανοίγουν λοιπόν οι εφαρμογές, δεν θα ανοίγουν πλέον όπως άνοιξε αυτή η εφαρμογή, θα ανοίγουν όλες σε αυτή τη μορφή. Βλέπετε το Job Center, μπορείς να δεις μια περιγραφή, να δεις να πάρεις το job, να βάλεις GPS. Πάρα πολύ ωραία αλλαγή. Νομίζω γιατί πολύ φαίνεται inactive. Κοίτα, Λάμπρο, ο Κώστας Λάμπρος, θα σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο. Για αυτή την περίπτωση, γι' αυτό έχουμε βάλει και κάποια, άμα δεις, οχήματα σε κάποια γκαράζ, καλή ώρα ας πούμε εδώ, για να είναι πιο ζωντανό όλο αυτό. Αλλά επειδή είμαστε καλώς ή κακώς στην Ελλάδα που δεν έχουν πάρα πολλά παιδιά, ρε φίλε, το τερματισμένο PC, το δυνατό PC, προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι που να μπορούν όλοι να το αντέξουν τα PC τους και να το παίξουν. Άρα γι' αυτό έχει γίνει κάπως έτσι. Καταλαβαίνω τι λες πάντως. Ωραίο το suggestion σου. Ναι, Κώστα, αυτό. Αυτό είναι το point, δηλαδή, γι' αυτό δεν το έχουμε κάνει. Ξαναλέω, βλέπετε πόσο ήρεμη είναι η κατάσταση, αλλά έχει και πολύ δυνατό criminal. Και ξαναλέω, δείτε εδώ κίνηση, παιδιά, δείτε εδώ ροή μέσα στο σερβερ. Τα κίτρινα που βλέπετε είναι οι παίκτες απλωμένοι σε όλο το χάρτη. Πραγματικά πολύ όμορφο. Θεωρώ και ξαναλέω, δώστε του μια ευκαιρία, θα το γουστάρετε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο σερβερ με ένα πολύ ωραίο τέτοιο. Να πω ότι έχει μοναδικό clothing system, δηλαδή οι μάσκες, οι τσάντες, τα γάντια, προς το παρόν αυτά, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ρούχα θα γίνουν ξεχωριστά αντικείμενα. Θα ντύνεις δηλαδή τον παίκτη σου, παπ, δείτε, είναι αντικείμενο η μάσκα, μάγκες. Θα ντύνεις λοιπόν τον παίκτη σου με αντικείμενα. Δεν θα είναι να πηγαίνεις να πατάς ένα μη και θα το κάνεις, θα είναι μοναδικό σύστημα όλο αυτό. Με... Τι εννοείς με χάος και να το δεν κατάλαβα τι λες, αδερφέ. Sorry, δεν σε έπιασα. Να σε ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Γιατί δεν βάζετε έναν τραπεζίτη μέσα? Υπάρχουν job που είναι τράπεζες ουσιαστικά, αδερφέ. Οι οποίες και άλλες κάνουν χρηματοποστολές. Και οι οποίες προσφέρουν και πάρα πολύ δυνατά καθαρά χρήματα. Φίλε Ταλαμάσκα. Είμαστε hardcore, παιδιά, για όσους ρωτάτε. Κάνε κάτι ώστε να μπαίνουν. Ναι, δεν εννοείται αυτό που λες, φίλε. Εννοείται γίνεται. Για δάνειο μιλάω. Αυτό είναι ένα Ταλαμάσκα. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή που λες, αλλά είναι κάτι που μπορείς να το παίξεις και εσύ. Δηλαδή, εσύ αν έχεις μια επιφάνεια σαν αρπή μέσα, έχεις λεφτά. Στα ρουχάδικα αλλάζεις ρούχα. Δεν μπορείς, εγώ, αν δες, δεν μπορώ να ανοίξω βιμενού όπου κι αν είμαι. Γράφει αριστερά, πρέπει να πάω σε cloth store. Πάω λοιπόν σε cloth store. Που και εδώ έρχεται κάτι πολύ όμορφο για τα ρούχα. Τέλος πάντων, δεν θα το σποιλάρω, θα το δείτε. Παπ. Και τώρα μου ανοίγει το βιμενού. Δεν μπορείς να ανοίγεις βιμενού όπου γουστάρεις. Για να μην γίνεται abuse και να είναι ρεαλιστικό, παιδιά. Εννοείται. Ναι, είναι, θα το ξέρω ότι θα γουστάρεις. Για τον τραπεζίτη λοιπόν που έλεγα ότι είναι, μπορείς να το παίξεις σαν RPC. Να σου κάνω ένα δάνειο, αδερφέ, με τόκο, με έτσι, με αλλιώς. Πολύ ωραίο θα είναι. Για μένα θα είναι πολύ ωραία ιδέα. Ναι, το βιμενού, ξαναλέω, παιδιά, δεν ανοίγει παντού. Πρέπει να είσαι σε ρουχάδικο. Στείλε τα μάσκα να το μιλήσουμε, αδερφέ. Στείλε πριβέ να το μιλήσουμε. Ο πιο πλούσιο τράπεζα, ποιο είναι μπάνκ. Δεν μπορώ να το μοιραστώ αυτό, γιατί ρε φίλε, θα γίνει μετά. Μπορεί κάποιο να μην θέλει να το παίξει στο RP του να είναι incognito. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το μοιραστώ αυτό.
Υπάρχει job τραπεζίτη, φίλε, 4-4-4 υπάρχει. Θα γίνει, λέει, να αλλάζουμε τα όπλα στις αστυνομίες. Προς το παρόν δεν γίνεται, ίσως να έρθει ένα πολύ ωραίο διαφορετικό update σε αυτό, φίλε Λεμόν, όχι Λεμόν, φίλε Παπ Θανάσης. Ποια πιστεύει, αδερφέ, είμαστε το hardcore, Λεμόνης, είσαι λίγο εκτός θέματος. Είσαι λίγο εκτός θέματος, αδερφούλη. Είσαι λίγο εκτός θέματος. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν, μην ξεχνάτε παιδιά, δημοπρασία στην κεντρική πλατεία, ομόχημα που μπορείτε να το κάνετε πρώτα test drive και να το μπιντάρετε, αλλά κάνετε μπιντ εδώ από εδώ κάτω και test drive να δείτε αν σας αξίζει αυτό το όχημα. Και θα βγαίνουν μοναδικά οχήματα, δεν θα μπορεί να το πάρει άλλος αυτό το όχημα. Επίσης στην πλατεία υπάρχει εδώ αυτό το NPC, το οποίο μπορείτε να πάρετε αυτό που σας είπα, μάσκες κλπ. Γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να τα πάρετε. Πρέπει, γεια στο live, απίστευτο, γεια σου πιστολέρο. Γιατί στο live, παιδιά, δεν μπορείτε να πάτε να το πάρετε από το V-Menu. Δηλαδή, σας είπα, κάποια ρούχα είναι αντικείμενα. Οπότε πρέπει να αγοράσεις τη μάσκα και να μπορείς να τη φορέσεις. Δεν μπορείς να πας από ένα ρουχάδικο και να τη βάλεις έτσι. Δικαστικό Μέγαρο, ελάτε. Κάθε πότε θα βγαίνουν μοναδικά. Θεωρητικά, κάθε μία μέρα. Να το, τρέχει RP. Τώρα τα παιδιά δεν θέλω, γιατί μπορεί να τρέχουν κάποιο πολύ ωραίο RP αυτή τη στιγμή. Μέσα έχει το δικαστικό, ενεργό δικαστικό, πολύ ενεργή αστυνομία, άνθρωποι του roleplay που αγαπάνε το roleplay. Και βλάκι, εντάξει, ναι, είναι λίγο κάποιοι εκτός. Μην τον κάνετε να είναι μοναδικός ever. Δεν, θα είναι μοναδικός, είναι και. Λοιπόν, καμία σχέση, Ultra είναι απλά ένα άλλο μέρος εδώ, γι' αυτό σου λέμε. Λοιπόν, τι εννοείς τι έγινε, τα λαμάσκα, τι εννοείς τι έγινε. Εδώ ξαναλέω, μπορείτε να δείτε και τα ατομικά σας χαρακτηριστικά, μπορείτε να αγοράσετε level τα οποία γίνεστε καλύτεροι, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα My Skills και το που θες να γίνεσαι καλύτερος. Θες να γίνεσαι καλύτερος στο δημόσιο job, θες να γίνεσαι καλύτερος στο μάζεμα, στο farm, θες να γίνεις καλύτερος στο recoil, έτσι, στο μη. Και πάτε στα character statistics. Δεν πρέπει να βγαίνουν από ληστές και όχι από. Πιστεύω να σου πω, δεν είναι μόνο από εκεί. Και επιπλέον, έναν σερβερ, αν θέλεις, κάποιος θέλει να παίξει. Ένα σερβερ είναι που είναι μπαλανσαρισμένος και θέλει να καλύψει όλα τα γούστα και να περνάει όλος ο κόσμος καλά. Αλλά και να μην είναι, γίνει PvP, αλλά και να μην είναι μόνο σούτια. Έχει ισορροπήσει με αυτόν τον τρόπο. Κάποια πράγματα τα παίρνεις από κάποια missions, όχι events, missions θα πω, και κάποια άλλα πράγματα τα παίρνεις, όλα τα υπόλοιπα για να χτίσεις ένα όπλο πρέπει να τα πάρεις από μπουκές, από ληστείες, από όλο το υπόλοιπο criminal. Οπότε είναι η απόλυτη ισορροπία. Και κάποιος που θέλει το σούτι του να μπορεί να το παίξει σε πολύ ελεγχόμενο περιβάλλον, χωρίς να ενοχλήσει κάποιον άλλον, αλλά όλο το criminal να μην χαλάσει η ροή του και να βασιστεί σε ένα mission. Η αγροφυλακή την αναλάβανε καινούργια άτομα από χθες. Τώρα για την δίωξη δεν έχουν αλλάξει. Απλά αλλάξανε ρόλο τα παιδιά, δεν υπήρχε νόημα εφόσον υπάρχει αγροφυλακή. Αυτό. Ούλτρα, είσαι εκτός θέματος, φίλε. Εκτός το μισό. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι hardcore. Μη λέτε άσχετα, hardcore. Λοιπόν, είμαστε στο hardcore. Στον hardcore. Το λέω 10 φορές για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, οπότε αυτά. Ξαναλέω, update και τα λέω μια πολύ γρήγορα και το κλείνουμε. Πρώτον, rebuild στο κινητό. Όλες οι εφαρμογές πλέον θα ανοίγουν εντός του κινητού. Δεν θα ανοίγει εξωτερικό UI. Θα ανοίγει σαν εφαρμογή, σαν application εντός του κινητού. Βλέπετε παραδείγματος χάρη το Job Center.
Μπορείτε να πάρετε το job κανονικά, να βάλετε GPS, αλλά είναι μέσα στο κινητό, δεν ανοίγει εξωτερικό UI. Το ίδιο έχει γίνει και για το My Homes, και για το Job Center και για τα ATMs. Μπορείτε λοιπόν, επίσης να πω ότι στα ATMs μπορείτε να τραβήξετε παραπάνω από 5.000 που ήταν μέχρι πρότινος. Νέο Heading System, κάτι που το ζητούσατε πάρα πολύ. Τι είναι αυτό λοιπόν που το ζητούσατε πάρα πολύ? Ζητούσατε σε κοντινή απόσταση να υπάρχει χέντα, η οποία υπάρχει πλέον, και στις μακρινές αποστάσεις είναι κανονικά το normal damage που ήταν μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, πάμε next. Φορολογία μειώθηκε από 30.000 στα 10.000. Και επίσης προσθέθηκε στην κεντρική πλατεία το Garbid, το οποίο είναι ένα unique αμάξι που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, θα είναι unique, αυτός που θα το έχει μόνο αυτός, και αυτό το αμάξι θα μπορεί να το τεστάρει και να το κάνει και test drive. Από εκεί και πέρα είπαμε για ένα πολύ ωραίο fix στα κεντρικά σημεία της πόλης, ότι αν κάποιος ανοίξει πύρη, κάνει κάποια βαριά εγκληματική ενέργεια, γίνεται track σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, όχι σε όλο το χάρτη, άρα στα σημεία που υπάρχουν κάμερες και πολλά μάτια και πολλοί μάρτυρες, να το πω έτσι. Είπαμε λοιπόν για φιξάκι στο Criminal Leaderboard, το οποίο το Criminal Leaderboard τρέχει από σήμερα μέχρι 29 του μήνα, και το οποίο τι θα μας κάνει αυτό? Θα μας δώσει στο τέλος της 29 Απριλίου το Criminal Leaderboard στις 5 πρώτες ομάδες οι οποίες τρέξουν το Criminal Leaderboard. Κάτσε να το ανοίξω. Θα μπορούν να πάρουν μοναδικό σπίτι στο έδαφο. 5 πρώτες ομάδες. Ποια είναι το αντικείμενο στο Criminal Leaderboard? Farm, ληστείες. Υπάρχει και το Crate, το μοναδικό mission μαζί με το Turf War που υπάρχει μέσα στο server. Είπαμε λοιπόν για το Weekly Rental μια μικρή παρατήρηση. Πολύ ωραία updates. Έρχονται πολύ ωραία ακόμα πράγματα με μοναδικό σύστημα ρουχισμού. Μαρκάκι, είσαι εκτός θέματος, θα φας ένα mute γιατί είσαι εκτός θέματος. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει σε ποιο live έχεις έρθει και τι γράφει το live. Οπότε, αδερφέ μου, φυλάκια. Εδώ είμαστε hardcore αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε για αυτά που λες. Λοιπόν, ένα server με clean system για το hack. Δεν υπάρχει aimbot μέσα στο server. Τα έχετε δει τα μηνύματα, unlawless server, ένα server με μοναδική εμφάνιση, τρομερό UI, clothing system, τα μάσκες, γάντια, τσάντες, είναι όλα αντικείμενα. Ένα server που έχει μοναδική εμφάνιση, ίσως το πιο όμορφο server στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και, αλλά το σημαντικό, με RP από τα παλιά. Τα παλιά εννοούμε το 2020 και το 2017. Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, τα λέμε στο επόμενο, φιλάκια σε όλους. Bye bye, μάγκες.